Έχουμε κοντά μας τον Χρήστο Τζόλι, χωρίς πολλές εισαγωγές. Θέλω να μου πεις βασικά το πρώτο πράγμα, πώς είναι αυτή η εμπειρία για σένα εδώ. Ουσιαστικά είναι η πρώτη σου προετοιμασία στο εξωτερικό, γιατί πέρυσι η προετοιμασία γενικότερα ήταν λίγο περίεργη λόγω του COVID. Οπότε πώς βιώνεις αυτή την εμπειρία? Πολύ ωραία, πολύ ωραία, εντάξει, καλά είναι. Είμαστε αρκετές μέρες εδώ, τώρα είμαστε στο τέλος της προετοιμασίας. Σχετικά οι μέρες πέρασαν γρήγορα, γιατί είχαμε όλη μέρα να κάνουμε κάτι, είχαμε διπλές προπονήσεις, η ώρα περνούσε γρήγορα σε όλη τη μέρα. Στο εξωτερικό όντως είναι η πρώτη μου προετοιμασία. Είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με πέρσι. Τα γήπεδα, ο καιρός, τα πάντα είναι όλα διαφορετικά. Πάμε προπονήσεις με τα ποδήλατα που πέρσι δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Γενικά εξελίσσεται πολύ ωραία. Τι σου αρέσει περισσότερο και τι σε δυσκόλεψε περισσότερο? Μου αρέσει που ο καιρός είναι... Εντάξει, για προετοιμασία και για προπονήσεις είναι πολύ καλός ο καιρός. Δεν έχει ούτε πολύ ζέστη ούτε πολύ ήλιο. Αλλά δεν μου έχει αρέσει ότι είμαστε στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να βγεις έξω, να είσαι στην Ελλάδα, πρέπει να το πω. Είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο και η προσέγγιση του Λουτσέσκου σε σχέση με αυτό που είχε συνηθίσει και με αυτά που ζητούσαν οι προηγούμενοι προπονητές από σένα? Και πώς είναι η προσαρμογή σε αυτό το καινούριο στυλ παιχνιδιού? Ναι, είναι τέλειως διαφορετικό το στυλ και το ποδόσφαιρο που θα παίξουμε αυτή τη χρονιά. Είναι και το σύστημα διαφορετικό. Πέρσι είχαμε τελειώσει με τριάδα στην άμυνα, φέτος έχει αλλάξει, είμαστε με τετράδα. Και αυτό παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο και σε μένα που είμαι επιθετικός. Γιατί κυρίως θέλει να κάνουμε και άμυνα και επίθεση ταυτόχρονα. Και εντάξει, είναι τέλειως διαφορετικό. Βλέπουμε τον προπονητή καθημερινά να σας πιάνει έναν, ειδικότερα εσάς τους μικρούς, εσένα, το Κούτσια, το Κωνσταντέλια, το Μιχαηλίδη, το Τσιγκάρα, να σας μιλάει πριν την προπόνηση, να σας μιλάει μετά την προπόνηση. Πώς είναι όλη αυτή η εμπειρία και η σχέση μεταξύ σας? Ναι, όντως, συμβαίνει καθημερινά. Νομίζω κάθε μέρα μιλάω με τον προπονητή. Με διορθώνει σε πολλά σημεία, σε τι χρειάζεται βελτίωση, που να κάνω κινήσεις, πώς να μαρκάρω, πού να κινούμαι, γενικά σχεδόν στα πάντα. Με βοηθάει πολύ και νομίζω θα συνεχιστεί αυτό για όλη τη χρονιά. Πού πιστεύεις ότι χρειάζεσαι βελτίωση λοιπόν? Όπως μου είπε και αυτό, στην αμυντική λειτουργία και στο αμυντικό τακτικό κομμάτι της άμυνας. Ωραία, αφήνοντας στην άκρη για λίγο αυτό, έχουμε εδώ δύο πράγματα για σένα, τα οποία τα είδες και κατάλαβες τι είναι. Περίπου. Να κάνεις unboxing. Το ένα το ξέρεις, το άλλο δεν το ξέρεις. Δεν ξέρω ποιο είναι ποιο. Διαλέγεις ποιο θες να ανοίξεις πρώτο, κάνεις unboxing. Παίρνουμε το κουτί. Players Young Player of the Season. Δείξε το και στην κάμερα. Αυτό είναι, από την ψηφοφορία που κάνετε μεταξύ σας στο τέλος κάθε χρονιάς, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχει και η κατηγορία του καλύτερου νέου παίχτη. Νομίζω ότι πέρυσι με αυτά που έκανες δεν υπήρχε ιδιαίτερος ανταγωνισμός, αλλά όπως και να έχει, είναι ένα βραβείο που προέρχεται από τους συμπαίκτες σου. Ναι. Τι σημαίνει για σένα και... Σημαίνει πάρα πολλά που... Κατέβασε όταν σε βλέπουμε κιόλας. Ναι. Που βοηθάω την ομάδα και τη βοήθησα την περσινή σεζόν να κατακτήσει τουλάχιστον ένα στόχο της, που ήταν το κύπελο. Χωρίς συμπαίκτες μου φυσικά δεν θα κατάφερα τίποτα, γιατί όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί σκοράρουμε, όλοι μαζί δεν σκοράρουμε. Αυτό προέρχεται μέσα από τη δουλειά και ελπίζω να έχω πολλά περισσότερα. Θεωρούμε μικρός ακόμα. Τους ακούς, τους συμπαίκτες σου. Και ποιος σου μιλάει περισσότερο? Μου μιλάνε γενικά, γιατί οι πιο έμπειροι, όπως έχω ξαναπεί, ο Βαρέλα, ο Αντρέ, ο Μάρ, ο Στέφαν, είναι και ο Κρέσπο, είναι έμπειροι ποδοσφαιριστές που
έχουν παίξει σε μεγάλα πρωταθλήματα και δίνουν συμβουλές σε όλους τους μικρούς. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις πάρει λοιπόν από τους συμπαίκτες σου? Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά να είμαι ο εαυτός μου, να διασκεδάζω το ποδόσφαιρο, να κάνω αυτό που μου αρέσει και να βελτιώνουμε συνεχώς. Είναι εφικτό το να το διασκεδάζεις στο ποδόσφαιρο από ένα σημείο και μετά όταν μπαίνουν στην εξίσωση απαιτήσεις, πίεση, στόχοι? Εννοείται, γιατί κάνεις αυτό που αγαπάς, στην ουσία παίζεις ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα σε αποσυντονίζουν και άλλοι παράγοντες όπως είπες. Αλλά σε κύριο βαθμό το πιο πολύ το ευχαριστία στο ποδόσφαιρο. Και τι κάνεις για να μένεις συγκεντρωμένος? Είσαι ένα παιδί που τώρα ξεκινάει. Προφανώς και όλο αυτό είναι λίγο που σου αποσπάει, μπορεί να σου αποσπάσει την προσοχή και να σε κάνει να φύγεις από το δρόμο που πρέπει να πας. Ναι. Τι είναι αυτό που σε κάνει να μένεις συγκεντρωμένος? Προσπαθώ να μην επηρεάζομαι καθόλου από αυτά που λέγονται για μένα. Και στον ελεύθερο μου χρόνο να περνάω το χρόνο μου με τους φίλους μου, με την παρέα μου, να μην ασχολούμαι τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο καθημερινά. Κάνω την προπόνηση, μετά να μην στον ελεύθερο μου χρόνο πάλι να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Έτσι το αντιμετωπίζω. Ωραία. Πες να περάσουμε και στο δεύτερο κουτί. Κάνε αυτό δεύτερο. Στην άκρη. Ορίστε. Αυτό είναι του κόσμου. Αυτό είναι του κόσμου. Μπορείς να διαβάσεις επίσης τι λέει. MVP of the season. Βραβείο Vladan Forbes. Επίσης, το ίδιο ύψος. Βέβαια, έχεις δύο ίδια, αλλά διαφορετικά και ξύψη σημαντικά. Πώς θα τα μεταφέρω τώρα αυτά? Θα τα δώσω στο Βαλάντι, νομίζω. Στο Βαλάντι. Ποιο σου προκαλεί καλύτερα συναισθήματα? Αυτό νομίζω. Γιατί είναι φυσικά από τον κόσμο, είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να σε στηρίζει, να σε αγαπάει, να εκτιμάει αυτό που κάνεις. Τους ευχαριστώ πολύ φυσικά που με ψηφίσαν και με επιλέξαν ως καλύτερο παίχτη της χρονιάς. Και ελπίζω και τη νέα χρονιά να είμαι ξανά, αλλά πρέπει να το αποδείξω. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν για να είσαι ξανά? Τα ίδια πράγματα και ακόμα καλύτερα. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα, να έχεις μια ακόμα καλύτερη χρονιά όπως λες και του χρόνου, πρώτο Θεός, να είμαστε εδώ και να έχεις περισσότερα βραβεία και τίτλους. Και το πρωτάθλημα.